Σοκ έχει προκαλέσει ανακάλυψη αρχαιολόγων στη Σύρτη τη Τουρκία. Εντοπίστηκαν 47 μαζικοί τάφοι, στου οποίου βρίσκονται θαμένοι 822 άνθρωποι. Σύμφωνα με πληροφορίε που δημοσιεύουν τα κουρδικά μέσα ενημέρωση, οι τάφοι βρίσκονται στην περιοχή εδώ και 100 χρόνια. Ωστόσο, οι τουρκικέ αρχέ συνέχισαν να θάβουν ανθρώπου μέχρι και πριν από 30 χρόνια. Γεγονό που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και στη Λευκοσία για Ελληνοκυπρίου που είχαν μεταφερθεί ω εχμάλωτη πολέμου από την Κύπρο στην Τουρκία. Άνθρωποι που μέχρι σήμερα είναι αγνοούμενοι. Οι πληροφορίε του κουρδικού δημοσιεύματο στην ιστοσελίδα Μπεστανούτς αναφέρουν ότι στους 47 τάφους θαύτηκαν τουλάχιστον 300 Αρμένοι θύματα τη γενοκτονία των Αρμενίων τον Ιούνιο του 1915, 120 Ασσύριοι χριστιανοί που σφαγιάστηκαν επίση το 1915 στις 14 Ιουνίου, 200 Κούρδοι μαχητέ του ΠΚΚ αλλά και δεκάδε άλλοι στην πλειοψηφία του Κούρδοι θύματα εγκλημάτων που δεν έχουν εξηχνιαστεί. Ο πρόεδρο του Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Τουρκία ζήτησε από τι τουρκικέ αρχέ την εκταφή των οστών και την ταυτοποίησή του με τη μέθοδο του DNA. Υπάρχουν εκατοντάδε άνθρωποι θαμένοι εδώ. Μερικοί σε μαζικού τάφου, κάποιοι σε πλαγιέ βουνών, άλλοι στι όχθε του ποταμού. Άλλοι βρέθηκαν κάτω από τόνου σκουπιδιών. Κανεί δεν έχει το δικαίωμα να κρύβει τέτοιε γενοκτονίε κάτω από το χώμα με τη λογική του τώρα έχει ειρήνη, α το ξεχάσουμε. Οι 47 τάφοι βρέθηκαν σε πέντε πόλει και λιγότεροι σε μερικά χωριά γύρω από την επαρχιακή πρωτεύουσα. Πρόκειται για τις πόλεις Ιρβάν, Μπαϊκάν, Ερούχ, Περβαρή, Κουρταλάν και χωριά στην ευρύτερη περιοχή της Νουγουάλα Κασέμπα στη Σύρτη. Η περιοχή τις τελευταίες ημέρες φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Αρχικά το δημοσίευμα είχε φιλοξενήσει και η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Ζαμάν. Ωστόσο, λίγε ώρε αργότερα, το δημοσίευμα αποσύρθηκε. Η κουρδική εφημερίδα κάνει λόγο για απαγόρευση κάλυψη του θέματο από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση με απευθεία οδηγίε από το Προεδρικό Γραφείο. Να σημειωθεί ότι 88 ομαδικοί τάφοι είχαν ανεβρεθεί στην ίδια περιοχή και τον Απρίλιο του 2011. Τότε στους τάφους ανεβρέθηκαν τα οστά περισσότερων από χιλίων ανθρώπων. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναγνωριστεί.